Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Καλαμάτας με τον Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής, Θανάση Κάτσο. Γιατρέ, κατεβαίνετε για πρώτη φορά στο Δήμο Καλαμάτας ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος. Θέλουμε να μας πείτε το κίνητρό σας. Τι είναι αυτό που σας όθησε να συμμετάσχετε στα κοινά? Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Είμαι αρκετά χρόνια στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο τα τελευταία 14-15 χρόνια. Οι άνθρωποι με περιβάλλουν με εμπιστοσύνη. Θέλω λοιπόν και εγώ να το ανταποδώσω σε αυτούς και να επιστρέψω κάτι από όλα αυτά που μπορώ στον κόσμο της πόλης, προσπαθώντας να κάνω τη ζωή του λίγο καλύτερη ακόμα. Έχετε επιλέξει το συνδυασμό πρότυπος Δήμος του Βασίλη Τζαμουράνη, του υποψήφιου Δημάρχου. Για ποιο λόγο με τον Βασίλη Τζαμουράνη? Ο λόγος που κατεβαίνω με τον Βασίλη τον Τζαμουράνη νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γνωστός και στον ευρύ μεσσηνιακό λαό και στον κόσμο της Καλαμάτας. Ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος που είναι πίσω από το οτιδήποτε καλό έχει γίνει για την Καλαμάτα σε δημόσια έργα τα τελευταία 30 χρόνια. Την αναφέρω, όλα τα μεγάλα έργα έχουν την υπογραφή του. Είναι ουσιαστικά ο χάρακας και ο διαβήτης της πόλης μας. Έτσι λοιπόν, ύστερα από την τιμητική πρόσκληση που μου έκανε, δεν είχα παρά να δεχτώ μαζί του να κατέβω. Θεωρείτε ότι ο Δήμος Καλαμάτας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα μπροστά? Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν? Συμφωνείτε με την κατάσταση που παραδίδει η απερχόμενη Δημοτική Αρχή? Σαφώς έχουν γίνει πολλά, πολλά πράγματα στο Δήμο της Καλαμάτας και πρέπει να ευχαριστήσουμε τη Δημοτική Αρχή, την παρελθούσα Δημοτική Αρχή, όχι μόνο αυτή αλλά και τις προηγούμενες 8 δημοτικές αρχές, γιατί κάθε ένας προσέθεσε ένα λιθαράκι και έφερε την πόλη λίγο πιο ψηλά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν ακόμα πολλά περισσότερα πράγματα και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, που με το επιστημονικό μας επιτελείο έχουμε σχεδιάσει παρεμβάσεις σε όλα τα θέματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ένα καλύτερο αύριο για τους πολίτες της πόλης μας. Μπορείτε να μας πείτε κάποιες από τις προτάσεις σας? Τι έχετε στο μυαλό σας να κάνετε για την επόμενη μέρα στο Δήμο Καλαμάτας? Υπάρχει ένα σχέδιο από 10 σημεία. Εγώ θα ήθελα να σταθώ, το οποίο έχει αναλυθεί λεπτομερώς και έχει παρουσιαστεί. Εγώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στο κοινωνικό κομμάτι, που ίσως είναι και λίγο περισσότερο πιο κοντά σε μένα. Ήθελα να μιλήσω για τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας των ηλικιωμένων, τα οποία πρέπει να δημιουργηθούν και θα δημιουργηθούν από τη στιγμή που θα αναλάβουμε εμείς. Τα κέντρα βοήθειας για τους αμαία. Επίσης έχουμε ένα μεγάλο θέμα με τη βοήθεια στο σπίτι. Υπάρχουν 3-4 συνεργεία αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων το ένα λειτουργεί μέσα στην Καλαμάτα. Θέλουμε να το αυξήσουμε αυτό και θέλουμε να πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους προσφέρουμε πολλά περισσότερα από ό,τι τους προσφέρουμε τώρα. Είναι θέματα, είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Η παιδική σταθμή, ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα στο κομμάτι, το βρεφικό κομμάτι των παιδικών σταθμών, το οποίο πρέπει να το δημιουργήσουμε και να το επεκτείνουμε. Ήδη έχουν δημιουργηθεί κάποιοι, αλλά πρέπει να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Ένας ξενώνας πιθανώς για τις κακοποιημένες γυναίκες, υπάρχει και αυτό μέσα στη σκέψη μας, και γενικώς πολλές άλλες παρεμβάσεις οι οποίες στην πορεία θα δοθούν και θα πραγματοποιηθούν σύν το χρόνο. Επομένως δίνεται έμφαση στο κοινωνικό κομμάτι περισσότερο? Δίνουμε έμφαση σε όλα τα κομμάτια. Εγώ απλώς σας αναλύω το κοινωνικό κομμάτι, αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει και ο αθλητισμός, ο οποίος έχει και εκεί πάρα πολλές παρεμβάσεις να κάνουμε. Υπάρχει και το θέμα της καλύτερης αξιοποίησης της πόλης μας ό,τι αφορά τους δρόμους. Τα τεχνικά κομμάτια, που άλλοι σύμβουλοι θα είναι περισσότερο αρμόδιοι να σας μιλήσουν για αυτά. Σε αυτές τις εκλογές το ιδιαίτερο είναι ότι έχουμε ένα ρεκόρ στον αριθμό των υποψήφιων δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων. Θεωρείτε ότι η επόμενη μέρα θα είναι εύκολη για το Δήμο Καλαμάτας? Θα μπορέσει να υπάρξει συνεννόηση? Η επόμενη μέρα σίγουρα θα χρειάζεται να γίνει με συνεργασίες. Αφήστε πρώτα όμως να δούμε την ετοιμιγορία και μετά να μιλήσουμε γι' αυτό. Στην περίπτωση βέβαια που χρειαστεί να συνεργαστούμε, εμείς είμαστε διατεθειμένοι και μπορούμε και θα το κάνουμε να συνεργαστούμε με τους καλύτερους από αυτούς που έχουν εκλεγεί. Έχετε υπάρξει στο εξωτερικό και σαν επιστήμονας και σαν επισκέπτης. Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει στην πόλη για να βελτιωθεί η εικόνα της, για να γίνει πιο ελκυστικός προορισμός? Αρκετά πράγματα πρέπει να αλλάξουν στην πόλη και πιστεύω ότι αυτά θα γίνουν σιγά σιγά.
Να μιλήσουμε για αυτά που μπορεί να γίνουν σύντομα. Θα πρέπει ίσως να δοθεί μια περισσότερη έμφαση στην τουριστική υποδομή της πόλης, που αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Και αυτό θα γίνει. Πρέπει να αλλάξουν ακόμα το θέμα της συγκοινωνίας. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε και τον δυτικό άξονα, τον άξονα από την Καλαμάτα μέχρι την Πάτρα, που και γι' αυτό ο Δήμος μας, η Δημοτική Αρχή, εφόσον εμείς εκλεγούμε, θα είναι πρωτοπόρα και θα το διεκδικήσει αυτό με όλες τις δυνάμεις. Και τέλος, κύριε Πουλόπουλε, ξέρετε, αυτό που θα πρέπει να αλλάξει είναι και η νοοτροπία η δική μας, που είναι και το πιο δύσκολο. Και σε αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα και να δώσουμε το παράδειγμα και για τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Μία μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας είναι αναποφάσιστη. Μπορείτε έτσι με 2-3 προτάσεις σας να τους κάνετε να σκεφτούν με ποια λογική και με ποια σκέψη πρέπει να πάνε στην κάλπη, γιατί οι εκλογές είναι πολύ κρίσιμες. Εμείς τους λέμε να έρθουν μαζί μας και δεν τους το λέμε έτσι. Εμείς τους λέμε να πυκνώσουν τις τάξεις του πρότυπου Δήμου και με την ψήφο τους και με την παρουσία τους, αφού πρώτα κοιτάξουν ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι στον πρότυπο Δήμο, αφού δουν τα βιογραφικά τους, αφού δουν την πολιτεία τους και αφού δουν τι έχουν δώσει στην Καλαμάτα τόσα χρόνια.